Καλημερίζω τον πρόεδρο του NVC, ευθύς αμέσως, ενίο δίκτυο συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, γιατί το NVC έστειλε εξώδικο προς τον ΕΦΚΑ. Τι πάθατε, κύριε Χατζόπουλε, για ποιο λόγο του στείλατε εξώδικο? Καλημέρα. Καλημέρα και υγεία όλος ο κόσμος. Καλά να είστε. Πρώτα απ' όλα, εμείς στείλαμε εξώδικο να εφαρμόσουν τον νόμο. Αν δεν εφαρμόζουν τον νόμο, δεν φταίμε εμείς και κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να το εφαρμόσει τον νόμο, γιατί υπάρχουν 150.000 συνταξιούχοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχει γίνει σωστός ο επανυπολογισμός. Αφού είναι λάθος ο επανυπολογισμός, δεν έχει μπει προς αύξηση, γιατί κάποιος που έχει δύο συντάξεις, ο νόμος Κατρούγκαλο έδινε τη δυνατότητα να γίνει προς αύξηση στη δεύτερη, η πρώτη με τη δεύτερη, και να έχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Αφού δεν έχει γίνει αυτό, έρχεται, είναι λάθος, έρχεται μετά ο νόμος Βρούτσι, που εκεί, αφού είναι λάθος τα δεδομένα που πας να κάνεις τον επανυπολογισμό πάνω από 30 έτη, είναι λάθος και το δεύτερος νόμος του νόμου Βρούτσι στον επανυπολογισμό. Και μάλιστα, αν το είδατε, βάλαμε και τα ερωτήματα. Πήραμε 90 συναδέλφους συνταξιούχους που είναι μέλη μας και στείλαμε και είπαμε. Πόσο ΕΦΚΑ δηλώνει ότι αξιοποιεί το συμφερότερο τρόπο υπολογισμού, έτσι έλεγε ο νόμος, χωρίς να αναφέρει στοιχεία, και πώς έχει γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων, πώς έχει γίνει ο διαχωρισμός εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Αυτά είναι ερωτήματα που βάζουμε. Πόσο επανυπολογισμός έχει γίνει σύμφωνα με το 0,075 της προσάυξης στο σύνολο των παράλληλων ετών ασφάλισης. Ποιες διαφορές υπάρχει ανάμεσα στον παλαιότερο και τον νεότερο τρόπο υπολογισμού. Βάλαμε τα ερωτήματα και αν είδατε, κάναμε και κάτι άλλο για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Εμείς δεν είμαστε των άκρων, το έχουμε πει επανειλημμένως. Είπαμε ότι αν είναι δυνατόν να συναντηθούμε και τελευταία ώρα με τον ΕΦΚΑ, με τους εκπροσώπους, με τον διοικητή, είμαστε με τους γενικούς διευθυντές, να λυθεί το πρόβλημα. Είναι 150.000 κόσμος και πρέπει να λυθεί. Κατά τη γνώμη μας, έτσι. Γιατί, όπως ξέρετε, αν δεν ήμασταν και εμείς, δεν θα γινόταν ο πρώτος επανυπολογισμός μετά τον νόμο. Μα κύριε Χατζόπουλε, σας ακούω πολύ προσεκτικά. Τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Αλλά προσέξτε τώρα, με την κοινή λογική. Εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν να έχεις, υποτίθεται, καταρτισμένα στελέχη μέσα στον ΕΦΚΑ, εδώ να μιλάς για τις συντάξεις ανθρώπων που θέλουν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν με κάθε αξιοπρέπεια, και να έρχεσαι και να λες ότι ξέρεις, δεν τα έχω καταφέρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο? Όλα αυτά που εσείς ρωτάτε δεν έπρεπε να έχουν προβλεφθεί, δεν έπρεπε να είναι μέσα στις πρόνοιες του ΕΦΚΑ. Εννοείται. Τι στην ευχή κάνουν? Αλλιώς θα ήθελα να το πω, αλλά τι στην ευχή κάνουν? Δεν το κάνουν γιατί έχει οικονομικό κόστος. Φανταστείτε 150.000 κόσμος που κάνει 300 ευρώ το μήνα περίπου μέσων όρων. Είναι κόστη. Μάλιστα. Τι προσπαθούν? Αν δεν είμαστε εμείς να κάνουμε τη μηνυτήρα αναφορά στον εισαγγελέα για την παράλληλη ασφάλιση, θα είχε γίνει? Πέστε μου, θα είχε γίνει? Γιατί το συζητάμε πάρα πολλές φορές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Συλλόγου, του Δικτύου, που δίνεται η δυνατότητα της ενημέρωσης. Το έχω πει επανειλημμένως. Άρα, γιατί να πηγαίναμε εμείς στον εισαγγελέα να εφαρμοστεί ο νόμος? Δεν είναι ο ρόλος του Δικτύου αυτό. Ο ρόλος του Δικτύου είναι ενημέρωσης και διεκδίκησης. Αλλά να πάμε να διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο, αυτό τι να σας πω, αφού έχω κουβεντιάσει με πάρα πολλούς νομικούς φίλους μου και συγγνώμη που θα το πω, γελάνε. Μα είναι δυνατόν? Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω εμείς. Μην ζητάμε να φτιάξουμε ένα νόμο να πάρουμε αύξηση που είναι στις διεκδικήσεις μας. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ωραία. Κύριε Χατζόπουλε, μιλάμε για ένα άλλο θέμα πάρα πολύ απλό. Ναι. Εφαρμογή των νόμων. Ωραία. Εφαρμογή των νόμων. Αλλά σταθείτε τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί πάντα υπάρχει και η προέκταση. Νόμος Βρούτσι, νόμος Χατζηδάκη και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, που συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς οι δύο συναντιόμαστε και έχουμε ραντεβού ραδιοφωνικά για να τα πούμε. Μισό λεπτό. Αλλά μήπως όλα αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σκοντάφτουν πάντα πάνω στα μνημονιακά? Όχι, δεν έχω καμία σχέση αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Τα μνημονιακά είναι άλλο πράγμα. Είναι στις διεκδικήσεις.
Αν θέλετε, ό,τι θέλετε να σας πω για τις διεκδικήσεις. Αλλά για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να το καταλάβει ο διοικητής του ΓΕΦΚΑ μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Να εφαρμόσουν τους νόμους. Να με συγχωρείτε τώρα, μα κύριε Χατζόπουλε, με προκαλείτε. Ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ο οποίος είναι τοποθετημένος στη θέση του, ο οποίος είναι πολιτικό πρόσωπο, παίρνει πολιτικές εντολές, ακολουθεί την πολιτική της κυβέρνησης, όπως και οι λοιποί διοικητές στους υπόλοιπους οργανισμούς. Και αν κάνετε λάθος. Όχι, κάνω λάθος. Κάνετε λάθος. Μάλιστα. Γιατί κάνετε λάθος. Ο διοικητής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τους νόμους. Σας παρακαλώ, μην βάζετε αυτή τη λογική. Τότε πια θα καταργήσουμε το κοινοβούλιο. Θα καταργήσουμε. Εμείς εδώ μιλάμε για πράγματα που έχουν ψηφιστεί και δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ μπορεί να είναι διορισμένος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον νόμο. Αφού δεν είναι υποχρεωμένος όταν κάναμε το εξώδικο και τη μηνική αναφορά, όταν τον κάλεσε η εισαγγελέα ο προηγούμενος διοικητής, γιατί απάντησε ότι είναι λάθος και θα το διορθώσουμε. Άρα είναι αλλού το θέμα. Δεν είναι θέμα πολιτικό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Η εφαρμογή των νόμων. Αλλού είναι το θέμα. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά που λέτε. Αλλά πραγματικά, να σας πω κάτι, πραγματικά είναι απίστευτο και κουράζει απίστευτα το ότι θα πρέπει συνεχώς να υπάρχει αυτή η επαγρύπνηση, να υπάρχει η επίκληση της δικαιοσύνης για να εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι πραγματικά κουραστικό. Εννοείται. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εννοείται. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, αν δεν υπήρχε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, θα είχε φτιαχτεί παράλληλη ασφάλιση έστω και σε αυτούς που ξεκίνησε. Όχι. Αν δεν ήμασταν εμείς, θα κουβεντιάζαν να πάρουν την παράλληλη ασφάλιση και οι άνθρωποι πριν τον νόμο Κατρούγκολ, που είναι ξεκάθαρος. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που θα σας δώσουμε και στοιχεία, τουλάχιστον μέσα σε 10 μέρες, που φαίνεται ότι ο εισαγγελέας, όταν κάλεσε τον ΙΕΦΚΑ και το διοικητή του ΙΕΦΚΑ, απάντησε, είχαμε, αν θυμάστε, το έχω πει, είχαμε βάλει 3 συνταξιούχους πριν τον νόμο Κατρούγκολα με παράλληλη ασφάλιση και 3 μετά. Απάντησε και για τους 3 πριν και για τους 3 μετά ότι είναι λάθος και θα το εφαρμόσουμε. Έχουμε την απάντηση του ίδιου του διοικητή. Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αγκαλιάζει 150.000 κόσμος. Δεν είναι ένας-δύο. Πως κόσμος, κατά πρώτον όλοι οι μηχανικοί έχουν 2 συντάξεις, κύριε. Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ που έχουν και δημόσιο και τσάι. Είναι για χιλιάδες κόσμους. Αν είδατε, υπήρχε σήμερα σε πρωτοσέλιδο, σε μια μεγάλη εφημερίδα παραδοσιακή, είναι και δεν είναι κακό να το πω, την Εστία. Είναι μια εφημερίδα, δεν μου διαφημίζω την εφημερίδα προς Θεού, είναι μια σοβαρή εφημερίδα. Το έχει πρώτο θέμα. Το σέλιδο το θέμα μας. Γιατί είναι σοβαρό. Ναι, για αυτή σας την, για αυτό το εξώδικο, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Όχι, δεν, το έχουν και άλλες εφημερίδες. Απλώς είπα για τη συγκεκριμένη. Είναι μια σοβαρή εφημερίδα χρόνια. Το βλέπει, το κοιτάνε. Ξέρετε πώς δουλεύουν οι εφημερίδες. Ωραία. Βλέπουν, λοιπόν, πραγματικά είναι ένα θέμα σοβαρό. Μένω στην τελευταία σας την πρόταση που προτείνεται να γίνει συνάντηση με εκπροσώπους του ΕΦΚΑ, να ενημερωθούν για το πώς έχει γίνει ο επανυπολογισμός των 2 κύριων παράλληλων συντάξεων από 1η-1η-2019. Σωστά. Αλλά εντάξει, ερχόμαστε τώρα εδώ και κοντραριζόμαστε για αυτά τα οποία δεν κάνει με την εφαρμογή των νόμων ο ΕΦΚΑ. Τώρα τι να πω. Ας μην πω τίποτα περισσότερο. Ποτέ αυτό, πέστε μου, αν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κύριε Χατζόπουλε. Αν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κύριε Χατζόπουλε. Τι να πω εγώ και τι να μην πω, ό,τι και να πω, ό,τι και να μην πω, το ζητούμενο δεν αλλάζει. Πρέπει να προσφεύγεις στη δικαιοσύνη για να καταφέρεις να έχεις την εφαρμογή του νόμου από ένα οργανισμό. Λοιπόν, αφήστε το. Και θέλω να σας πω 2 λέξεις μόνο κλείνοντας. Εμείς δεν στείλαμε τον κόσμο να πάμε να κάνουμε αγωγές. Ξέρω να το παρακολουθήσατε. Εμείς πήραμε τα μέλη μας, κάναμε εξώδικο και στείλαμε στον εισαγγελέα να εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί να μην πάει ο κόσμος στις αγωγές και να τρέχει στα δικαστήρια. Κάναμε μια κίνηση στρατηγικής η οποία μας έφερε αποτελέσματα. Γιατί ο εισαγγελέας βλέπει αν υπάρχει ο νόμος να δεν έχει εφαρμοστεί.
Στέλνετε τους νόμους απ' έξω, είστε κύριες. Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πιο πολύ για την ενημέρωση. Ειλικρινά σας το λέω. Για μας η ενημέρωση είναι το Α και το Μέγα. Καλά, εμείς, να σας πω, εμείς το θεωρούμε υποχρέωσή μας. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Καλημέρα. Και εγώ σας.